Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μέρμικον και σήμερα θα δούμε ένα pod, παύλα, all-in-one kit, το Flask All-in-One Kit από την Bor. Το συγκεκριμένο προϊόν μου στάλθηκε απευθείας από την εταιρεία την Bor για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, θα αφήσω link στην περιγραφή. Ένα ιδιαίτερο all-in-one system λοιπόν, ιδιαίτερο γιατί καταρχήν έχει οθόνη, η οποία μοιράζει τον ίδιο χώρο με το Fire Button, δηλαδή το Fire Button έχει πάνω και την οθόνη στην ουσία, είναι κλίκι, και μπορούμε να αλλάξουμε μέσα αντιστάσεις. Το pod, το tank τέλος πάντων είναι επαναγεμιζόμενο. Έρχεται με δύο διαφορετικές αντιστάσεις, μία στα 0,4 ohm mesh coil που μπορούμε να το ατμίσουμε στα 12 watt. Η δεύτερη στα 1,2 ohm κεραμική αντίσταση. Είναι, η 1,2 είναι πιο πολύ για MTL τζούρες και η 0,4 είναι για πνευμονικές τζούρες. Είναι πολύ πιο αεράτη η 0,4. Και αυτό το all-in-one kit έχει μία ιδιαιτερότητα. Εκτός του ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε τα watt ή τα volt που δίνει η μπαταρία μας στην αντίσταση, μπορούμε να το ρυθμίσουμε και σε αμπέρ, να ρυθμίσουμε τα αμπέρ δηλαδή. Και μας έχει πάνω στις αντιστάσεις και τα προτινόμενα αμπέρ για την κάθε αντίσταση. Επίσης η μπαταρία μέσα έχει το Saga Player Chip, ένα τσιπάκι, μια πλακέτα που λέει η Bor ότι χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα. Τώρα πώς ακριβώς, τι και γιατί δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Okay, πάμε όμως πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έρχεται στο κουτί του καινούργιου συσκευασία του, να δούμε τι περιέχει σε αυτή, να το δούμε από κοντά και συνέχεια ξαναγυρνάμε να το ατμίσουμε και να σας πω τη γνώμη. Αυτή είναι η συσκευασία του Flask Pod All-in-One Kit, τέλος πάντων από την Bor. Απ' έξω φωτογραφία του κοιτάκι μας, είναι ανάγλυφο αυτό. Από εδώ Flask, σε τι χρώμα είναι, σε μαύρο είναι το συγκεκριμένο. Από εδώ πλευρά τα social media της Bor Vape. Και από πίσω τι περιέχει το κουτί, κάποια χαρακτηριστικά, κάποια στοιχεία. Το scratch and check code για να διαπιστώσουμε την γνησιότητα του προϊόντος μας. Ανοίγοντας το κουτάκι, βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τη συσκευή μας, το Flask All-in-One Kit. Και μέσα στη συσκευασία θα βρούμε δύο αντιστάσεις. Αριστερά ένα mesh coil στα 0,4 ohm, 12 watt τα καλύτερα watt για να το ατμίσουμε, ή 2,2 volt ή 5,5 ampere. Και δεξιά, μια κεραμική αντίσταση για MTL άτμισμα στα 1,2 ohm, είναι η συγκεκριμένη αντίσταση που τα καλύτερα βάτ για να την ατμίσουμε είναι τα 9 βάτ ή 3,3 βολτ ή 2,7 αμπέρ. Η δεξιά η MTL η κεραμική είναι σειρματάκι τυλιγμένο και αριστερά είναι το mesh coil στα 0,4 ohm. Μέσα θα βρούμε επίσης ένα καλώδιο από USB σε micro USB για τη φόρτιση της συσκευής μας. Επίσης μια κάρτα εγγύησης της εταιρείας της Bor, μια προειδοποιητική καρτούλα για το πώς να χρησιμοποιούμε τη συσκευή μας. Και ένα user manual, ένα καρτελάκι στην ουσία που μας έχει εδώ σχεδιάγραμμα και το πώς να χρησιμοποιούμε, πώς να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή μας. Με σχεδιάγραμμα εδώ πίσω, πώς θα τη γεμίσουμε, πώς θα βάλουμε την αντίσταση, πώς θα τη φορτίσουμε κτλ. Και πάμε να δούμε τη συσκευή μας, το Flask All-in-One Kit. Το συγκεκριμένο είναι σε μαύρο χρώμα, βασικά το έχω δει σε άλλα δύο χρώματα, όχι όμως να πωλείται, το έχω δει σε άλλα δύο χρώματα, σε ένα έτσι χρυσαφί και σε ένα ασημί και σε μαύρο, σε αυτά τα τρία χρώματα βγαίνει. Το συνολικό του ύψος όλο μαζί έτσι όπως είναι, είναι στα 90 χιλιοστά ύψος, 43 χιλιοστά είναι το πλάτος του και 5,5 χιλιοστά μόνο είναι το βάθος του, είναι πάρα πολύ λεπτή συσκευή. Από πάνω είναι το ποντάκι, τραβάμε και βγάζουμε εδώ το τανκάκι, το ποντάκι, το οποίο δεν φοράει αντίσταση πάνω όταν έρχεται. Από πάνω το επιστόμιο, το drip tip που είναι ένα κομμάτι φυσικά αυτό όλο, δεν ανοίγει περισσότερο, δεν αλλάζει. Παίρνουμε μία αντίσταση, την αντίσταση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω τώρα τη 0,4 το mesh coil. Την παίρνουμε και τη βάζουμε από κάτω εδώ στην τρυπούλα. Τη βάζουμε εδώ και την πατάμε μέσα να καθίσει καλά στη θέση της. Το ποντάκι έχει 2 ml χωρητικότητα και για να το γεμίσουμε ανοίγουμε από εδώ αυτή τη σιλικόνη, αποκαλύπτουμε αυτή την τρυπούλα εδώ πέρα για να γεμίσουμε, παίρνουμε το υγρό μας και γεμίζουμε με υγρό 2 ml είπαμε χωρητικότητα και όταν γεμίσει πατάμε τη σιλικόνη να σφραγίσει, να κλείσει καλά
Και όταν χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά μια αντίσταση, να αφήνουμε κανένα δεκάλεπτο να τραβήξει καλά υγρό μέσα ώστε να μην κάψουμε το βαμβάκι. Και πάμε να δούμε την μπαταρία μας, το μοντάκι μας στην ουσία, το οποίο φοράει μέσα το Saga Player Chip, ένα τσιπάκι, μας λέει, board που χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Τέλος πάντων, ένα εξελιγμένο τσιπάκι. Έχει ενσωματωμένη μπαταρία στα 1150 mAh. Καταρχήν είναι μεταλλική κατασκευή, είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Έχει ενσωματωμένη μπαταρία στα 1150 mAh, πάει από το 1 μέχρι τα 20 W και μπορεί να λειτουργήσει σε variable wattage, δηλαδή σε watt, σε volt και στο play mode, το οποίο στην ουσία ρυθμίζουμε τα ampere. Βλέπουμε μπροστά εδώ bore, εδώ είναι το fire button που είναι και η οθόνη, εδώ συν και πλην κουμπάκια αυξομοίωση της έντασης. Από κάτω βλέπουμε τρυπούλες για τη διαφυγή των αερίων από την μπαταρία, αν και εφόσον χρειαστεί, made in China. Από εδώ πλευρά η θύρα micro USB για τη φόρτιση της συσκευής μας. Και πάνω εδώ οι επαφές που δίνει το ρεύμα στο ποντάκι μας. Με 5 κλικ στο fire button ανοίγει η συσκευή μας. Και βλέπουμε εδώ bore. Αυτό το τρεμόπαιγμα τώρα είναι από την κάμερα. Δεν γίνεται στην πραγματικότητα έτσι. Και όταν ανοίγει η οθόνη, που είναι fire button και οθόνη, είναι το fire button στην ουσία είναι και η οθόνη, και πάνω μας έχει τα ohm της αντίστασης, σε ποιο mode είμαστε, και από κάτω τώρα εδώ είναι στο play mode και 2,70 A, και την μπαταρία μας, πόσο μπαταρία έχουμε. Να βάλω και το ποντάκι πάνω. Το ποντάκι μας το βάζουμε, είναι κουμποτό έτσι, το βάζουμε και μπαίνει στη θέση του και βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας διαβάζει την αντίσταση στα 0,4 ohm, στα 0,40 ohm, και στο play mode πήγε αυτόματα στα 5,42 A, που είναι και τα καταλληλότερα, πάει αυτόματα σε αυτό που θεωρεί καλύτερο για τη συγκεκριμένη αντίσταση. Με 3 κλικ στο fire button αλλάζει σε watt, άλλα 3 κλικ αλλάζει σε volt. Θα το γυρίσω στα watt πάλι, και στα watt αυξομειώνουμε την ένταση από το sync πριν τα κουμπάκια εδώ που έχει στο πλάι, πατώντας ανεβαίνει και φτάνει μέχρι τα 20 watt. Μπορούμε να το κατεβάσουμε. Για αυτή την αντίσταση μας λέει μπορώ ότι τα καλύτερα βατ για να το ατμίσουμε είναι τα 12 βατ. Φτάνει μέχρι το 1 βατ τέρμα κάτω, και να τα ανεβάσω εδώ στα 12 βατ. Εκεί που είναι το καλύτερο για αυτή την αντίσταση από ό,τι μας λέει η μπορ. Μπορούμε λοιπόν να το δουλέψουμε και σε βατ και σε βολτ και σε αμπέρ. Το καινούριο είναι φυσικά τα αμπέρ, που δεν το έχω ξαναδεί προσωπικά σε άλλο μοντάκι ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Αυτό το play mode που πατάς και ατμίζεις τα ampere. Okay. Αυτές είναι οι λειτουργίες, δεν έχει κάτι άλλο να δείξω στο κοντινό. Πάμε λοιπόν να το ατμίσουμε και να σας πω τη γνώμη μου. Εδώ είμαστε και πάλι με το Flask Pod All-in-One Kit από την Bore. Έχω μέσα την αντίσταση στα 0,4 ohm το mesh coil. Το ατμίζω στα 12 watt. Αέρα δεν μπορείς να ρυθμίσεις έτσι κι αλλιώς, οπότε πάμε να το ατμίσουμε να δούμε πώς ατμίζει. Σφιχτή πνευμονική τζούρα, πολύ σμουθάτη και πάρα πολύ γευσάτη. Αλλά πάμε να μιλήσουμε για αυτό το All-in-One Kit. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο αυτά, τι είναι Pod, τι είναι All-in-One Kit, τι είναι Starter Kit. Τέλος πάντων, λίγο απ' όλα είναι. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για αυτό το All-in-One Kit σε αρνητικά και θετικά. Τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Πρώτα απ' όλα, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν μπορείς να δεις τη στάθμη του υγρού σου. Για να δεις πόσο υγρό έχεις μέσα, πρέπει να τραβήξεις και να βγάλεις ολόκληρο το Pod από τη συσκευή για να δεις μέσα πόσο υγρό έχεις. Δεν μπορείς να δεις το υγρό χωρίς να το βγάλεις έξω. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει κάποιο παραθυράκι κάπου που να μπορείς να βλέπεις τη στάθμη του υγρού σου. Επίσης θα ήθελα να έχει ρύθμιση αέρα. Δεν έχει ρύθμιση αέρα. Η αντίσταση, η 1,2 ohm, η κεραμική αντίσταση, η MTL, δίνει σφιχτή MTL τζούρα, και αυτήν δίνει πιο αεράτη, σφιχτή πνευμονική τζούρα. Και οι δύο για αυτό που κάνουν είναι το κάνουν καλά, δηλαδή και η σφιχτή πνευμονική είναι μια καλή σφιχτή πνευμονική τζούρα και η MTL τζούρα είναι μια σφιχτή MTL τζούρα. Θα ήθελα όμως να έχει κάποιο airflow να μπορείς να ρυθμίσεις, είτε λίγο πιο σφιχτό είτε πιο αεράτο.
Και το τρίτο του αρνητικού είναι το εδώ τα κουμπάκια συν πλην αυξομοίωση της έντασης που έχεις στο πλάι δεν κλειδώνει. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τα πατήσεις και να αυξομοιώσεις την ένταση και να έχεις πρόβλημα. Θα ήθελα να υπάρχει ένας τρόπος να κλειδώνουν τα κουμπάκια εδώ στο πλάι ώστε να μην μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις σου κατά λάθος. Στα θετικά του τώρα. Πρώτα απ' όλα η ποιότητα κατασκευής του. Έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Όλα λειτουργούν άψογα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Στα θετικά του αυτή η καινοτομία με τα Bears, αν και να το γυρίσω στα Bears, μπορείς να το ατμίσεις και σε Watt και σε Volt και σε αυτό το Play που είναι τα Amperes. Λέει για αυτή την αντίσταση που έχω μέσα τώρα, μας λέει ότι τα 5,5 Amper είναι τα καλύτερα για να την ατμίσουμε, τη 0,4. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα ιδιαίτερη διαφορά με το να το ατμίζω στα Watt ή σε αυτά τα Amperes, σε αυτό το Play Mode. Έχει μια κάπως διαφορετική αίσθηση που δεν μπορώ ακριβώς να την προσδιορίσω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και κάτι που θα το ατμίσεις και θα πεις ότι είναι διαφορετικό αυτό, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ιδιαίτερη διαφορά. Αλλά είναι σταθετικά το ότι έχει τρία διαφορετικά modes, μπορείς να το ατμίζεις όπου σε βολεύει καλύτερα, ή στα Watt, ή στα Volt, ή στα Amperes. Στα θετικά του ότι έχει οθόνη και βλέπεις την μπαταρία σου, βλέπεις την ομικότητα της αντίστασης, βλέπεις τα... μπορείς να αυξομειώνεις τα Watt και τα Volt και αυτά. Στα θετικά του και αυτό, ωραία η οθόνη αν και μικρή, φωτεινή. Το Fire Button, το ότι έχει Fire Button είναι στα θετικά του, δεν έχει και την καλύτερη αίσθηση πατώντας το. Είναι clicky, ok, αλλά... Okay, είναι σταθετικά το ότι έχει fire button και μου αρέσουν οι συσκευές, αυτού του είδους συσκευές που έχουν fire button και δεν έχουν αυτό το σύστημα της αυτόματης τζούρας. Επίσης, άφησα τελευταίο σταθετικά του την απόδοσή του. Η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και στις σφιχτές πνευμονικές. Περισσότερο μου άρεσε στις σφιχτές πνευμονικές με αυτό το mesh coil στα 0,4 ohm που έρχεται στη συσκευασία. Δίνει πάρα πολύ καλή γεύση, πολύ καλό ντουμανάκι. Και πάρα πολύ καλή αίσθηση στη τζούρα γενικότερα. Αλλά παίζει πολύ καλά και στο MTL. Στο MTL δεν είναι τόσο γευσάτο όσο είναι με αυτή τη μέση την αντίσταση στο σφιχτό πνευμονικό του, αλλά παίζει και σαν MTL πάρα πολύ καλά. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένα κιτάκι που παίζει πάρα πολύ καλά. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για αυτό το pod all-in-one kit από την Bohr. Αν σας άρεσε το βιντεάκι κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μέχρι την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ.